μας ενημερώσει. Οι μάρτυρες, όπως ακούσαμε, αντιδρούν στην απόφαση να καταθέσουν χωρίς κουκούλες. Τι θα συμβεί εάν δεν προσέλθουν καν? Βίαιη προσαγωγή, Αντώνη. Θα διταχθεί βίαιη προσαγωγή. Ήταν σαφείς οι πηγές της προανακριτικής που μας το έλεγαν αυτό πριν από λίγο σε ενημέρωσή τους. Η εξέτασή τους θα γίνει στο ίδιο δωμάτιο, στον ίδιο χώρο με φυσική παρουσία. Και κάπου εδώ μένει και ένα μικρό παράθυρο ανοιχτό για το ενδεχόμενο να έχουν καλυμμένα κάποια χαρακτηριστικά τους. Αφού, όπως μας είπαν πηγές προανακριτικής, θα δώσει τις διαβεβαιώσεις ο αστυνομικός που τους συνοδεύει και είναι υπεύθυνο για την ασφάλειά τους, έτσι ώστε να είναι οι ίδιες συνθήκες με την εξέτασή τους στον Άριο Πάγο πριν από περίπου 2 μήνες. Ποιος είναι τώρα ο στόχος της προανακριτικής? Στόχος είναι σε περίπτωση που αποκαλυφθεί ταυτότητα τους και πώς θα γίνει αυτό, εάν φανεί ότι είχαν κι άλλο ρόλο μέσα στην υπόθεση της Νοβάρτης. Αν λοιπόν αποκαλυφθεί ταυτότητά τους, τότε θα πρέπει να δουν αν πράγματι είχαν δικαίωμα να ενταχθούν στο πρόγραμμα προστασίας μαρτύρων. Ναι. Γιατί αν αυτό δεν συμβαίνει, τότε θα φανεί ότι καταστρατηγήθηκε ο θεσμός προκειμένου να ασκηθούν πολιτικές διώξεις. Τώρα, υπάρχει και το ζήτημα της διεύρυνσης του κατηγορητηρίου, ότι έχουν ζητήσει συγκεκριμένες πλευρές στην προανακριτική. Τι γίνεται με αυτό? Σήμερα λοιπόν η προανακριτική ζήτησε από τον πρόεδρο της Βουλής να απευθύνει το ερώτημα στην Επιστημονική Επιτροπή με ποιο τρόπο μπορεί να γίνει η διεύρυνση του κατηγορητηρίου εναντίον του Δημήτρη Παπαγγελόπουλου. Μένει λοιπόν να δούμε τι θα προκύψει από την εξέταση των προστατευόμενων μαρτύρων. Σωτήρης.